Υπογράφηκε σήμερα από την Περιφέρεια Κρήτης η σύμβαση για την ολοκληρωμένη προβολή και ανάδειξη των 4 περιοχών της Κρήτης, οι οποίες είναι ενταγμένες στα προγράμματα της UNESCO. Συγκεκριμένα μιλάμε για το Φαράκι της Αμαριάς, την ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ωραίων, την περιοχή του Ψιλορίτη, την οροσειρά των Αστερουσίων, καθώς και την Σιτία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέλεξε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση UNESCO, την οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούμε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, ως την βέλτιστη πρακτική, προκειμένου να την προβάλλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πραγματικά πολύ τιμητικό για μας, γιατί είναι μια προσπάθεια πολλών παραγόντων με συντονισμό της περιφέρειας, οι οποίοι έχουν συμβάλει διαχρονικά στο να μετατραπεί ένα όραμα σε πράξη. Η Κρήτη διαθέτει 4 εγγραφές στα προγράμματα της UNESCO. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, την οποία μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από αυτές τις περιοχές και να δώσουμε ένα στίγμα για το πώς η Κρήτη μπορεί να πορευτεί μέσα από το βιώσιμο τουρισμό το 2030. Να μπορέσουμε στο μέλλον να δώσουμε μια νέα διάσταση όλης αυτής της προσέγγισης, η οποία θέλει να αναδεικνύονται οι περιοχές UNESCO της Κρήτης, περιοχές φυσικού κάλους, περιοχές πολιτισμού, περιοχές με αυθεντικά στοιχεία της Κρήτης. Οι δράσεις που έχουν προβλεφθεί να υλοποιηθούν τις επόμενες 18 μήνες είναι πολυσύνθετες. Υπάρχει μια στρατηγική συνεργασία με τον National Geographic. Υπάρξει η δημιουργία ενός ιδιαίτερου δημιουργικού υλικού, το οποίο θα παίξει πολύ δυναμικά στα έντυπα μέσα στην ψηφιακή διάσταση και στην τηλεοπτική του National Geographic, και πέρα από αυτό θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή της Κρήτης μέσα από αυτές τις περιοχές στο εξωτερικό σε μια έκθεση τουρισμού. Θα διοργανωθεί ένα σημαντικό συνέδριο για τις περιοχές αυτές σε συνεργασία με την UNESCO στην Κρήτη, καθώς και η δημιουργία μιας σειράς από ψηφιακές εφαρμογές, είτε αυτές είναι εκπαιδευτικές, είτε αυτές είναι προβολής και σήμασης των περιοχών αυτών. Έτσι θα βαδίσουμε και στη νέα προγραμματική περίοδο, αξιοποιώντας αυτή την προστιθέμενη αξία και πηγαίνοντας παραπέρα με τη συμμετοχή όλων των περιοχών UNESCO της Κρήτης, προκειμένου να δημιουργήσουμε μία εναλλακτική πρόταση για τον τουρισμό της Κρήτης, η οποία θα βασίζεται στα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ενδοχώρας της Κρήτης.